το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Παραμυθία Χριστουγέννων με τον κύριο Αλέξανδρο και τον κύριο Φώτη. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, ο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι λόγοι του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό τούτης της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Δεν θα έχει τίποτα άλλο από τον συνήθι πρόλογο η σημερινή μας εκπομπή. Μέρες χρονιάρες. Άλλοτε δίναν και παίρναν οι ευχές. Οι ανέμελες ευχές. Τώρα επέτρεψε ο Θεός κάθε ευχή να έχει ένα βάρος ειδικό και μια ηχό που θα την ντύσει με τις μνήμεις στο φόρεμα το γιορτινό, το κυριακάτικο. Θα είναι με την χάρη και τη χαρά του Θεού τέτοιες αυτές οι δύο εκπομπές, η σημερινή και η επόμενη. Ντυμένες τις μνήμεις, τα αξεθόριαστα, τα χρώματα. Και μια ιστορία στο ξεκίνημα, από εκείνες που όσοι πιστεύουν σε Θεό Τριαδικό, ξέρουν πως είναι αληθινές και δεν ψάχνουν αποδείξεις για τους δύσπιστους να τους πείσουν για τα αθάνατα και τα αιώνια. Καλά Χριστούγεννα! Φτάσαν στην πόρτα σου φωνές, γλυκολαλούν τραγούδια, κάλαντα και πενέματα, μπαξίσια και καλούδια. Στα χέρια τους το ξάρμενο παλιών ιστορημάτων, κυρφώτη σου θυμίζουνε και Άγιο των γραμμάτων. Παραμυθία Χριστουγέννων. Πήρανε άδεια από τον Αφέντη Χριστό ο κύρ Αλέξανδρος και ο κυρφώτης. Να κατέβουνε τούτο το δωδεκαμέρι να παρασταθούνε σε όσους φτωχούς και ταπεινούς μυρολογάνε που τους στερήσανε την χαρά την απλή των χριστιανών. Εκείνοι που τα πλούτια όλου του κόσμου και τα χρυσάφια όλης της γης δεν μπορούν να εξαγοράσουν. Φόρεσανε λοιπόν τα μπαλωμένα τους παλτά και οι δυο τους. Τις τραγιάσκες τους τις πολυκερισμένες και αρχίσανε να σεριανάνε στα χωριά, στις πολιτείες και στους ερημωμένους δρόμους. Κάθε που πρωτοξημέρωνε ο Θεός την πλάση, αχάραγα ακόμα, από τις παραμονές των Χριστουγέννων ως το Αγιανιού που έπρεπε να επιστρέψουν πάνω.
και έβρισκαν συνέχεια τις γερόντισες των Χριστουγέννων άγρυπνες και δακρυσμένες, να κάνουν γονατιστές μπρος τα καντήλο φώτης στα προσκυνητάρια σήμα στις πόρτες τους, κι όλο να παραπονιούνται της Παναγιάς για το κακό που τέτοιο δεν ξαναγίνει και ποτέ, να μην της βρει το πρώτο φως της γένας του Θεού μέσα στην Εκκλησιά. Και συνέχισαν να σεριανάνε ο κύριε Αλέξανδρος με τον Κυρφώτη. Και βρίσκαν και παιδιά παραπονεμένα που δεν τα κατάφεραν φέτος πρώτη φορά να μην αφήσουν ρούγα τραγούδιστη από καλαντίσματα και πενέματα για τους νοικοκυρέους. Και στον κάθε θλιμμένο χριστιανό ξεκινούσαν να λένε μια δική τους ιστορία. Οι Άγιοι των γραμμάτων μας, οι πολυφίλητοι, παρηγόρησαν αμέτρητες ψυχές με εκείνα τα ξέχαστα τα λόγια τους, και επειδή όλο και περισσότεροι τους γύρευαν και τους καλούσαν να μπουν μέσα στα σπίτια τους, εκείνοι έστελναν στο πόδι τους τους βλογημένους ήρωές τους, και τα κατάφεραν και εκείνοι το ίδιο καλά με τους γεννήτωρές τους, και γέμισαν με παραμυθίες μια Ελλάδα ολόκληρη. Σαν σε όνειρο θαρούμε τους ακούσαμε κι εμείς, τον κύριο Αλεξανδρή και τον κύριο Φώτη, παραμονές Χριστουγέννων, να μας προστάζουν γλυκά, να πάρουμε σκαρία λουτινού με άρμπουρο αλίγιστο και τον παπαφραγκούλη πιδαλιούχο, και να ανοιχτούμε ως το Χριστό στο κάστρο να λειτουργηθεί ξανά, και στην επιστροφή να βρούμε αραξοβόλη κοντινό σε βλοημένο μαντρί, εκεί στην πιο ταπεινή φάτνη τούτου του τόπου, στην καπνισμένη σπηλιά του Γιάννη του Μπαρμπάκου. Μυστήριον ξένων, μυστήριον ξένων, μυστήριον ξένων, επαναλάμβαναν συνέχεια του Χριστού οι Απόστολοι. Με αυτούς τους ξεχασμένους περάσανε το φετινό δωδεκαμέρι, εν έτη δυσχυλιοστό και εικοστό, 2020 χρόνια μετά του Χριστού τη Θεία Γέννηση. Με αυτούς τους ξεχασμένους περάσανε Χριστούγεννα ο κύριε Αλέξανδρος και ο κύριε Φώτης, συντροφιά με αρχαίους ανθρώπους παράξενους, παράξενους χριστιανούς βλογημένους, και άλλοτε πάλι σαν βγαίνανε από τούτον των φτωχών στο πνεύμα ανθρώπων τα σπίτια, πάλι μονολογούσαν και δάκρυζαν: «Κύριε,
τα μυστήριά σου της νηπής αποκαλύπτεται. Παίρνουμε λοιπόν σκαρί αλωτινό με άρμπουρο αλίγιστο και τον παπαφραγκούλη πιδαλιούχο και θα ανοιχτούμε μαζί, συναμαρτωλή αδελφοί μου, στο Χριστό στο κάστρο. Μια διασκευή εξαιρετικά προσεγμένη του επίσης εξαιρετικού Αποστόλου Σπυράκη. Έχουμε διαβάσει από την πρωτότυπη γραφή του κυρ. Αλέξανδρου στο ραδιόφωνο πριν από αρκετά χρόνια, τα Χριστούγεννα του κυρ. Αλέξανδρου, όλα τα διηγήματα του 12ημέρου. Σήμερα πιστεύουμε ότι και αυτή η προσεγμένη μεταφορά του κυρίου Αποστόλου Σπυράκη θα μας πάει εκεί, να λειτουργηθούμε νοερός στο Χριστό στο κάστρο, ανήμερα της γένας του Θεανθρώπου. Να παρηγορηθούμε άνωθεν όλοι μας. Στο Χριστό στο κάστρο. Στο πρώτο λυκόφως της ημέρας οι επιβάτες της βάρκας κοιτούσαν ο ένας τον άλλον σαν να βλέπονταν για πρώτη φορά. Τα πρόσωπά τους ήταν οχρά, τα χείλη μελανιασμένα, τα χέρια τους είχαν κοκαλιάσει. Η θάλασσα έφρυτε από την πνοή του βορρά και στα κύματα που ακούγονταν να σκάνε στην ακτή, απαντούσε ο φλίσβος που χτυπούσε την πλώρη της μεγάλης και δυνατής βάρκας. Ευτυχώς είχε πάψει να χιονίζει, αλλά ο άνεμος έπνεε παγερός. Η σελήνη είχε δύσει προπολού, τα άστρα έτρεμαν εκεί ψηλά στο στερέωμα που στέκονταν στη μέση του ουρανού. Ο πύχης, η άρκτος και ο πολικός αστέρας έλαμπαν με τη βαθιά τους λάμψη. Ο κύρ Αλεξανδρής ονειρευόταν ότι βρισκόταν ακόμα στην κλίνη του και απορούσε πως αυτή τραμπαλιζόταν σαν να ήταν παιδικό κρεβατάκι, ενώ ο γιος του παπά, ο Σπύρος, έκανε μετάνοιες όλη την ώρα. Και η κόκκινη μύτη του ήταν το μόνο ορατό σημείο του σώματός του. Όταν έφτασαν στο ύψος της κοιλάδας την ώρα που ο ήλιος έγερνε στη δύση του, τα κύματα άρχισαν να διωγγώνονται κατάπρορα του μικρού σκάφους και η βάρκα με το λευκό πανί της, τον φλόκο και την αντένα της άρχισε να σκυρτά πάνω στο κύμα. Πότε ανερχόμενοι στα ψηλά όρη που σχηματίζονταν, πότε κατερχόμενοι τις ρευστές κοιλάδες, τη μια φορά έτοιμη να καταποντιστεί στην Άβυσσο, την άλλη έτοιμη να κατασυντριβεί πάνω στην απόκριμνη ακτή. Ο παπάς μουρμούριζε μέσα του την παράκληση και ο Μπαρμπαστεφανής, ο παλιός ναυτικός, έπνιγε την οργή του, καθώς δεν μπορούσε να ξεσπάσει σε καμιά βλαστήμια του τύπου «Σκύλιασε ο διαολόκερος, λύσαξε, θα σκάσεις αντίχριστε, Τούρκο, το Μουχαμέτι σου μέσα». Εξαιτίας της παρουσίας του παπά. Τα κύματα χτυπούσαν την πλώρη, έσκαγαν πάνω στα πλευρά του σκάφους και εισορμώντας το κήτος έπλυταν τα πρόσωπα και μαστίγωναν τα χέρια των επιβατών. Η βαρκούλα κινδύνευε να αφανιστεί και ο βυθός της θάλασσας έμοιαζε να φιλονικεί με τη βραχώδη ακτή για το ποιος θα κερδίσει πρώτος τη λία του. Τη στιγμή ακριβώς που θα έβλεπαν το κάστρο, από το οποίο απήχαν πλέον 2 ακόμη μίλια, άρχισε να σκοτεινιάζει. Τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί στην Ανατολή εμπόδιζαν να φανεί το παρήγορο φως της σελήνης και ο άνεμος, αντί να πέσει, δυνάμωνε, αγρίευε, θέργευε και η πορεία του σκάφους γινόταν αδύνατη. Thank you.
πλέον δεν έβλεπαν τίποτε, ούτε εμπρός ούτε δεξιά, εκτός από δυο σκοτεινούς, χλωμούς όγκους. Ευτυχώς, ο Μπαρμπαστεφανής γνώριζε απ' έξω όλους τους σκάβους, τις ξέρες και τις αμμουδιές. «Εδώ, εδώ είναι ένα λιμανάκι, παπά, κάτω από το πρωί, από κάτω από την Αγιά Αναστασία, στα μπουστάνια». Η παπαδιά έψαχνε να ψηλαφίσει το μικρό γιο της στον Σπύρο, που τουρτούριζε παρά τη βαριά περιβολή του. Είχε κρίνει ότι όφιλε να τον πάρει μαζί της, κι έτσι τον είχε ξυπνήσει απότομα, τον έντυσε με διπλά πουκάμισα, φανέλες, ένα χοντρό μάλινο γυλαίκο, διπλό σακάκι και πανοφόρι, ενώ είχε τυλίξει το λαιμό του με ένα μάλινο χνουδωτό μαντίλι. Όπως καθόταν στην αριστερή μεριά της πρίμνης, η παπαδιά ζητούσε να ψηλαφίσει τα χέρια και το στήθος του παιδιού, αλλά δεν έβρισκε σάρκα κάτω από το βαρύ ντύσιμο. «Να, για το γιώκα σου τα παθαίνουμε αυτά, παπαδιά», της φώναξε ο παπάς, που καθόταν όλη την ώρα στο πιδάλιο φορώντας τη γούνα του και που παρά την κρισιμότητα των στιγμών δεν είχε χάσει την καλή του διάθεση. Πράγματι, ο γιος του παπά, ο 12ετής Σπύρος που τον φώναζαν χαϊδευτικά λαμπράκι εξαιτίας της ισχνότητας και της αδυναμίας από τις οποίες έφεγγε το προσωπάκι του, είχε κινδυνεύσει να πεθάνει πέρσι τις μέρες των Χριστουγέννων. Η παπαδιά που έφτανε πλέον τα 50 και τον είχε στερνοπέδι και μοναχογιό, ύστερα από 4 επιζώντα κορίτσια και 8 γένες, είχε τάξει, αν γλίτωνε το αγόρι της, να το πάει του χρόνου να λειτουργήσει τον Χριστό στο κάστρο. Θυμόταν το τάξιμό της από την πρώτη στιγμή που ο παπάς άρχισε να μιλά για το παράτολμο σχέδιό του, αλλά έβλεπε ότι φέτος το εγχείρημα θα ήταν δυσκολότατο και φοβερό εξαιτίας του βαρύ χειμώνα, και πίστευε ότι ο Χριστός θα τη συγχωρούσε και θα της έδινε καινούργια προθεσμία. Όμως ο Παπαφραγκούλης του Σακελάριου, ένας ιερέας κοντά στα 50, ψηλός και ακμαίος με φυσιογνωμία αγαθότατη, καθώς ήταν τολμηρός και ακάματος, πήρε την απόφασή του όταν άκουσε το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου του έτους 1860. Ότι ο Γιάννης ο Νηφιώτης μαζί με τον Αργύρη της Μιλωνούς είχαν κλειστεί από το χιόνι στο κάστρο στο Στιβωτό, τον Ανήφορο, κατά πως λέγανε εκείνο το μέρος. Είχαν πάει μέσα στη βαρύ χειμωνιά να κατεβάσουν ξύλα από ένα σημείο που δεν μπορούσε να πατήσει ούτε γίδι. Το κάστρο δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστεί από τη στεριά, καθώς είχε ρίξει χιόνι άφθονο, και ακόμα έριχνε. Χρόνια είχε να κάνει τέτοια βαρύ χειμωνιά. Αλλά και από τη θάλασσα δεν ήταν ευκολότερη η προσέγγιση. Με το που έβγαινες από το λιμάνι του νησιού, έπιανε γρεγολεβάντες δυνατός, που προκαλούσε φουρτούνα και δεν άφηνε τα καράβια και τις βάρκες να ξεμητήσουν. Όμως το μυαλό του ισχυρογνώμονα ιερέα είχε σφηνωθεί η ιδέα να λειτουργήσει στην εκκλησία της γέννησης του Χριστού στο κάστρο, και είχε αρχίσει κιόλας να υπολογίζει τις προμήθειες που θα έπαιρνε μαζί του. Στο σπίτι υπήρχαν μερικά πρόσφορα για τη γιορτή των Χριστουγέννων και λίγα παξιμάδια από το αλεύρι που έφερναν οι πιστοί όλο το 40ήμερο πριν τη μεγάλη γιορτή. Και όταν βρήκε σύμμαχο στο σχέδιό του τον Μπαρμπαστεφανή, τον Μπέρκ, έναν παλιό ναυτικό ψηλό εξιντάρι, ο οποίος είχε φανεί ενθουσιασμένος με την ιδέα, το τολμηρό εγχείρημά του έμοιαζε πραγματοποιήσιμο. Ο ηλιοκαμένος ναυτικός με το παχύ γκρίζο μουστάκι, μόλις έμαθε το σχέδιο του παπά, πήγε και τον βρήκε την ίδια νύχτα. Ήταν βέβαιος ότι ο καιρός θα καλυτέρευε την άλλη μέρα και θα έπιανε μπουνάτσα που θα καλμάριζε τη θάλασσα, ενώ πίστευε ότι όσο χιόνι κι αν είχε στιβάξει ψηλά, στις ακρογιαλιές ο τόπος θα μπορούσε να πατηθεί σχετικά άνετα. «Εγώ σας παίρνω επάνω μου», φώναξε ο γεροναυτικός, και ο παπάς δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. «Μπράβο, Στεφανή, με έκανες να αποφασίσω, ήπιες ρακί, τράβα κι άλλο ένα», του πρότεινε. Ο Παπαφραγκούλης ήθελε να έχει μαζί του όσα περισσότερα τρόφιμα μπορούσε,
καθώς δεν ήξερε πόσες μέρες θα χρειαζόταν να μείνουν εκεί πάνω μέχρι να καλοσυνέψει εντελώς ο καιρός. Φρόντισε λοιπόν και πήραν μαζί τους, εκτός από τα πρόσφορα και τα παξιμάδια, δύο μεγάλα δοχεία με ελιές και χαβιάρι, καθώς και δύο μποτήλιες που χωρούσαν μέχρι 7 οκάδες κρασί από τη δική τους οδιά. Τύλιξε σε χαρτί μερικά ξηροχτάποδα και ακόμα φρόντισε να πάρει ένα μικρό κουτί γεμάτο μεγαλόρογες σταφίδες. Οι κόρες του είχαν βράσει καμιά πενινταριά αυγά που τα έριξαν σε ένα καλάθι, το οποίο σφραγιζόταν με ένα σεντόνι, όπου είχαν τυλίξει τα κεριά και το λιβάνι. Ο Μπαρμπαστεφανής από τη μεριά του είχε κανονίσει να φέρει και δύο τεμάχια 5 οκάδων από κρέας, σαλάδο, αυτό που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί στα ταξίδια τους, γιατί διατηρούνταν για μεγάλο διάστημα. Ο γεροναυτικός ήθελε να ξεκινήσουν προτού ξημερώσει, για να έχουν όλη τη μέρα μπροστά τους, και έτσι, μέσα στο βαθύ σκοτάδι είχαν μαζευτεί στο λιμάνι περίπου 15 άτομα. Κάποιες γειτόνισσες που το είχαν μάθει από την παπαδιά, μια μακρινή συγγενής, η θεία το Μαλαμό, κατά πως την φωνάζανε, που δεν έχανε πανηγύρι και γιορτή, ο κύριε Αλεξανδρής ο Ψάλτης, που είχε κι αυτός προσιλητήσει στο ταξίδι μερικούς ακόμη προσκυνητές, η οικογένεια του παπά βέβαια, ο 17χρονος γιος του Μπαρμπαστεφανή που ήταν και εκείνος ναυτικός, και ο αδελφός ενός εκ των αποκλεισμένων, ο Βασίλης της Μιλωνούς, που εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή κουβαλώντας μαζί του και έναν σάκο πλήρη τροφίμων. Ύστερα από την ολοήμερη τρομερή ταλαιπωρία μέσα στην αγριεμένη θάλασσα, προσέγγισαν τη στεριά με πολύ κόπο, αγώνα και βάσανα. Βρεγμένη, μισοπαγωμένη, θαλασσοπνιγμένη. Υπήρχε σε εκείνο το σημείο της ακτής ένα θαλάσσιο μάρμαρο σαν φυσική αποβάθρα, πότε καλυπτόμενο από το κύμα, πότε προβάλλοντας πάνω από τη θάλασσα. «Εκεί, εκεί!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο γεροναυτικός. Τη φορά αυτή το κύμα εκάλυπτε, δεν εκάλυπτε τη μαρμάρινη προέκταση. Πλησίασαν και όπως άγγιξαν την στεριά, αισθάνθηκαν αμέσως το ευάρεστο αίσθημα της παύσης του σάλου και της προσέγγισης σε στέρεο και ευλίμενο μέρος. «Πάντα κατεβόδιο», είπε, κάνοντας το σταυρό του ο κύριε Αλεξανδρής, ο οποίος τότε συνήλθε από τη ζάλη και στάθηκε γερά στα πόδια του. Με το που έπιασαν την ακτή, πήδησαν έξω σε μια μικρή αμμουδιά που υπήρχε ανάμεσα στην απόκρημνη ακτή και την μαρμάρινη απόλυξη και ξεφόρτωσαν τις αποσκευές να ελαφρύνουν τη βάρκα. Έσυραν κατόπι τη λέμβο, άναψαν τα δύο φανάρια που είχαν μαζί τους και ο Βασίλης της Μιλωνούς πήρε ναυτιάρι και άρχισε να κατοπτεύει το μέρος για να βρει ένα μονοπάτι μες στο χιόνι από που θα μπορούσαν να βγουν στο κάστρο. Από το σημείο που βρίσκονταν, το παλιό φρούριο διακρινόταν στο σκοτάδι σαν ένας πελώριος μαύρος όγκος ψηλά κατά το βόρα. Υπό κανονικές συνθήκες, σε καμιά ώρα θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί πάνω. Όμως με τόσο χιόνι που είχε πέσει, ζήτημα ήταν αν θα τους έφτανε ο τριπλάσιος χρόνος. Ο Βασίλης βρήκε τελικά το μονοπάτι που είχε σκεπαστεί από το άσπρο πέπλο και με δυο άλλους άνδρες προχώρησαν μπροστά ξεχιονίζοντας, ενώ πίσω οι άλλοι προσκυνητές κρατούσαν τα φανάρια ελπίζοντας να φτάσουν στο φρούριο γύρω στα μεσάνυχτα. Ο δρόμος ανέβαινε ελικοειδής στον γκρεμό καταρχάς και ύστερα κατέβαινε σε ένα παραθαλάσσιο κύλωμα. Κοινή την ώρα η σελήνη έριχνε το κρύο φως της στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να αναρριχηθούν σαν μικρό κοπάδι αιγών, με κίνδυνο να γκρεμιστούν ανά πάσα στιγμή στην άβυσσο που ανοιγόταν από κάτω τους, καθώς τα γόνατά τους βυθίζονταν στο χιόνι. Γύρω στα μεσάνυχτα έφτασαν στη γέφυρα του κάστρου μισοπνιγμένοι, παγωμένοι, αλμυροί από τη θάλασσα και λευκοί από το χιόνι. Φωνές ακούστηκαν τότε πίσω από τη σιδερόπορτα. «Ποιοι είστε, ποιοι είστε? Καλοί, καλοί, πατριώτες», απάντησε ο Μπαρμπαστεφανής.
μπήκαν επιτέλους στο κάστρο που συνάντησαν τον Αργύρη της Μιλωνούς και τον σύντροφό του τον Γιάννη τον Ιφιώτη. Οι δύο άνδρες τους αφηγήθηκαν πως τους είχε αποκλείσει ο καιρός εκεί πάνω στο στιβωτό και πως είχαν τρυπώσει για δύο νύχτες σε μια σπηλιά όταν για να τους απελευθερώσουν έβγαλαν σωρούς άφθονους χιονιού δύο εγωβοσκοί, ο Γυαλής ο Κόνιντζας και ο Γιώργης ο Μπάντας που είχαν όλο το κοπάδι τους μέσα στο φρούριο. Το εγκαταλελειμμένο πια φρούριο ήταν χτισμένο σε έναν βράχο γιγάντιο, φυτρωμένο πάνω από το πέλαγο και δέσποζε στο σημείο εκείνο που ορίζονταν από την Χερσόνησο της Χαλκιδικής, το Πήλιο, τον Θερμαϊκό και τον Όλυμπο. Σε αυτό κλείνονταν οι κάτοικοι των καιρό των πειρατών, μέχρι ότου χτίστηκε η μεσημβρινή μικρή πολιτεία όπου μετήκησαν. Ο ναός της γέννησης του Χριστού ήταν η παλιά Μητρόπολη του Φρουρίου και παρόλο το πέρασμα του χρόνου διατηρούνταν σε καλή κατάσταση. Με το που εισήλθαν στο εσωτερικό του, ο Παπαφραγκούλης και η συνοδεία του, η καρδιά τους αισθάνθηκε μια ζέστη και μια γλύκα ανίποτη. Ο ιερέας ψιθύρισε μέσα του με συγκίνηση του «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου». Ενώ οι γυναίκες έφτιαξαν σάρωθρα αυτοσχέδια και άρχισαν να καθαρίζουν την εκκλησία. Κατόπιν άναψαν επιμελώς όλα τα καντήλια και πλήθος κεριών και ταυτόχρονα παρασκεύασαν μια μεγάλη φωτιά στο προάβλιο και έφεραν κάρβουνα τόσο στο εσωτερικό του ιερού βήματος όσο και στο κέντρο της εκκλησίας ώστε να θερμανθεί ο χώρος. Μόλις κάηκε το άφθονο λιβάνι που είχαν μαζί τους, το άρωμά του πλημμύρισε την ατμόσφαιρα και ο Θεός ως φράνθηκε ως μην ευωδίας. Ο χώρος έλαμψε και ακτινοβόλησαν ο Παντοκράτορας στην κορυφή και το παλιό τέμπλο με την μεγάλη εικόνα της γέννησης. Αν και όλοι ήταν κατάκοποι και νισταγμένοι, τόση θερμότητα και τέτοια χαρά ένιωσαν στην ψυχή για την εκπλήρωση του σκοπού τους, ώστε κάθε κούραση έφυγε φνηδίως από τα σώματά τους. Οι βοσκοί είχαν ξαπλώσει στο προάβλιο δίπλα στις μεγάλες φωτιές, σκεπασμένοι με τις βαριές κάπες τους, ενώ μέσα στο ναό η θερμότητα προσέφερε αγαλίαση. Ο ιερέας έβαλε τον ευλογητό και ο κ. Αλεξανδρής άρχισε τις αναγνώσεις των ιερών κειμένων που αποκοίμησαν στα στασίδια τους ταλαιπωρημένους προσκυνητές. Όταν όμως ο Παπαφραγκούλης άρχισε να ψάλει τους θαυμάσιους ύμνους «Δε φταιείδομεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός», οι εικόνες των Αγίων στους στίχους έμοιαζαν να υπομοιδιούν από ευχαρίστηση και ο κ. Αλεξανδρής ενθουσιασμένος πήρε ένα ψηλό καλάμι και άρχισε να κουνά τον παλιό χάλκινο πολυέλαιο που κρεμόταν από την οροφή, καθώς ο ιερέας συνέχιζε «Ακολουθήσομεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο αστήρ». Και όταν αντιλάλησε η επόμενη στροφή του ύμνου «Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστος εκεί και σύστηκε ο ναός από τη δυνατή φωνή του παπά». Οι άγγελοι που κύκλωναν τον Παντοκράτορα ψηλά στον θόλο ζωντάνεψαν ξαφνικά σαν άκουσαν τη γνώριμή τους μελωδία. Ξαφνικά μέσα από το σκοτάδι ακούστηκαν φωνές και όλοι οι εκκλησιαζόμενοι πλην του ιερέως και του ψάλτη εξήλθαν του ναού να δουν τι συνέβαινε. Οι βοσκοί που είχαν ξαπλώσει έξω από την εκκλησία απαντούσαν στις κραυγές που έρχονταν από τη θάλασσα από τον φοβερό όρμο του Κουρούπι, όπου σχηματίζονταν ο λεγόμενος μικρός γυαλός και από όπου αντιχούσαν εκκλήσεις αγωνίας που ζητούσαν βοήθεια. Ο ιερέας συνέχιζε ακλόνητο στην εκτέλεση των θείων καθηκόντων του, όμως οι άντρες αφού έριξαν στην πυρά όσα κλαδιά είχαν, σχηματίζοντας φλόγα ογκοδέστατη, έσπευσαν κρατώντας δαυλούς και φανάρια στον απόκριμνο γυαλού. Ο Παπαφραγκούλης συνέχιζε να λειτουργεί, επιβραδύνοντας όμως και μνημονεύοντας ονόματα ζώντων και τεθνεώτων που έρχονταν στη μνήμη του εκείνη τη στιγμή. Έξω μετά από την ταραχή, ησυχία νεκρική επικρατούσε, σαν να είχε συμβεί κάτι κακό και δύο ακόμη άντρες κρατώντας δαυλούς έσπευσαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στον όρμο του Κουρούπι. Μόνο όταν ήρθε η ώρα για το «μεταφόβου Θεού», καθώς οι πιστοί ετοιμάζονταν να κοινωνήσουν, επέστρεψαν οι προσκυνητές από τον μικρό γυαλό και μαζί τους τρεις άγνωστοι με ναυτικά πανοφόρια που ήρθαν να ασπαστούν τις εικόνες.
ενώ έπαιρναν το αντίδωρο, ο καπετάνιος τους, ο Κωνσταντής, ο Λιμνιαρέος, διηγούνταν με ήσυχη φωνή την περιπέτειά τους. Βρισκόταν προ 2 ημερών προσορμισμένοι στη δάφνη του Αγίου Όρους, από που ο δυνατός βοριάς που λισομανούσε έκοψε τις άγκυρες και παρέσυρε μακριά την δικάταρτη γολέτα τους. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Πόρτο Κουφό, τον Κολπίσκο στο μεσαίο λαιμό της Χαλκιδικής, αλλά ο άνεμος παρέσυρε το πλοίο στο πέλαγο μέχρι τις Σποράδες, όπου το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων βρέθηκαν κάτω από το κάστρο. Βλέποντας τους πυρσούς μέσα στη νύχτα, θεώρησαν ότι κάποιο θαύμα συνέβαινε και κατευθύνθηκαν προς τα εκεί, κινδυνεύοντας να συντριβούν στα βράχια. Όμως κατάφεραν να εξοκύλουν στην άμμο και ασφάλισαν εκεί πέρα το καράβι με τις 2 άγκυρες που τους είχαν απομείνει. Σαν έφεξε ο Θεός τη χαρμόσυνη ημέρα, οι βοσκοί φιλοτιμήθηκαν να σφάξουν και να ψήσουν 2 τρυφερά ερήφια, ενώ οι υλοτόμοι έφεραν ένα σωρό κοτσίφια που είχαν παγιδεύσει στο χιόνι και τα είχαν προετοιμάσει με το αλάτι που είχαν μαζί τους. Ο καπετάν Κωνσταντής κατέβηκε στην ακροθαλασσιά για να φέρει από το καράβι του κρασί και κασκαβάλι, το σκληρό κίτρινο τυρί της Ένου, μαζί με μια 12 κοτόπουλα και ένα δοχείο ψάρια παστά. Και φάγαν όλοι. Και φράνθηκαν, γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα με μεγαλοπρέπεια ασυνήθιστη, πάνω στην κορφή εκείνου του έρημου βράχου. Και τη νύχτα κοιμήθηκαν όλοι γύρω από τις μεγάλες φωτιές, σκεπασμένοι με τις βαριές τους κάπες. Ενώ οι άγγελοι στους τοίχους της αρχαίας εκκλησίας έμοιαζαν να χαμογελούν, έχοντας ακούσει μετά από πολύ καιρό τον αγαπημένο τους ύμνο. «Δόξα εν υψίστης λέγοντες το σήμερον, εν σπηλαίω τεχθέντη». Εξαιρετικά προσεγμένη η διασκευή του κυρίου Αποστόλου Σπυράκη στο αριστούργηματικής γραφής διήγημα του κυρ. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Στο Χριστό, στο κάστρο». Παρηγορία άνωθεν για όλους μας. Γι' αυτό πήραν άδεια από τον Αφέντη Χριστό ο κύρ. Αλέξανδρος και ο κύρ. Φώτης και κατέβηκαν ξανά στον κόσμο εν έτη δυσχιλιοστό και 20 να παρασταθούνε σ' όσους φτωχούς και ταπεινούς μυρολογάνε που τους στερήσανε τη χαρά την απλή των χριστιανών. Με δάκρυα καυτά και ανυπόκριτα και ιστορίες με τους βλογημένους ήρωές τους και γέμισαν με παραμυθίες μια Ελλάδα ολάκερη. Το κυρ. Φώτη του Κόντογλου «Χριστούγεννα στη σπηλιά». Χριστούγεννα παραμονές, Χριστούγεννα και χιονιάς πάντα πάνε μαζί. Μα εκείνη τη χρονιά η καιρή ήταν φουρτουνιασμένη παρά φύση. Χιόνι δεν έριχνε, μονάχα που η ατμόσφαιρα ήταν θυμωμένη και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μαστραπές. Καμιά βδομάδα ο καιρός καλοσύνεψε και φυσούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα την παραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρωί ο ουρανός ήταν μαύρο σαν μολύβι. Και έπιασε. Και έπιασε και έριχνε βελονιαστό χιονόνερο. Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκόταν ένα μαντρί με γιδοπρόβατα απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά το πέλαγο. Το μέρος αυτό ήταν άγριο και έρημο,
γεμάτο αγριόπρινα, σκήνους και κουμαριές, που ήταν κατακόκκινες από τα κούμαρα. Το μαντρί ήταν τριγυρισμένο με ξεροτρόχαλο. Οι τσομπάνιδες καθόντανε μέσα σε μια σπηλιά που βρισκότανε παραμέσα και πιο ψηλά από τη μάντρα και που κοίταζε κατά την νοτιά. Μεγάλη σπηλιά με 3-4 χωρίσματα και αψηλή ως 3 μπόγια. Τα ζωντανά σταλιάζανε κάτω από τις χαμηλές σάγες που έσκυβες για να μπεις μέσα. Σωρή από κοπριά στεκόνταν εδώ και εκεί και βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω το χώμα ήταν σκουπισμένο και καθαρό, γιατί οι τσομπάνιδες ήταν μερακλείδες και βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε τακτικά με κάτι σκούπες κανομένες από αστιβιές. Αρχιτσέλιγκας ήταν ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, ένας άνθρωπος μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και στα πρόβατα. Ήτανε μαύρος μαλλιαρός, με γένια μαύρα, κόρακας, σγουρά και σφιχτά σαν του κρυαριού. Φορούσε σαλβάρια κοντά ως το γόνατο, σε λάχη στη μέση του, ζουνάρι πλατή, βαριά τσεσμέδια στα ποδάρια του. Το κεφάλι του το είχε τυλιγμένο με ένα μεγάλο μαντίλι σαν σαρίκι. Και οι μαρχαμάδες, τα κρόσια, κρεμόντανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος άνθρωπος. Είχε δύο παραγιούς, τον Αλέξη και τον Οδυσσέα, δύο παλικαρόπουλα ως 20 χρονών. Είχε και 3 παιδιά που τους βοηθούσανε στο άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί να είναι καθαρό. Αυτές οι 6 ψυχές ζούσανε σε εκείνο το μέρος κρυφά από τον Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο. Η σπηλιά ήταν καπνισμένη και ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω από την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Εκεί μέσα είχαν τα γιατάκια τους σαν μεντέρια στρωμένα με προβιές. Στους τοίχους της σπηλιάς είχαν μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες του βράχου και κρεμόντανε καρδάρες, τυροβόλια, μαγιές, τουφέκια και μαχαίρια, λες κι ήταν λιμέρι των ληστών. Απόξω φυλάγανε οι σκύλοι, όλοι άγριοι σαν λύκοι. Η ακροθαλασσιά βρισκόταν ως ένα τσιγάρο απόσταση από την μάντρα. Ήταν έρημη και άλλο δεν ακουγόταν εκεί πέρα παρά μονάχα ο αγκομαχητός του πελάγου μέρα νύχτα. Με τον βοριά απάνγιαζε και καμιά φορά πόδιζε κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα πουθενά. Από το μαντρί αγνάντευε κανένα στο πέλαγο ανάμεσα στα δέντρα και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μυτιλίνης. Την παραμονή τα Χριστούγεννα είπαμε πως ο καιρός χάλασε και άρχισε να πέφτει χιονόνερο. Τσομπάνιδες είχαν μαζευτεί στη σπηλιά και ανάψανε μια μεγάλη φωτιά και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχαν σφάξει 2 αρνιά και τα γδέρνανε. Ο Αλέξης έβαλε πάνω σε ένα ράφι μιτζίθρες και τυρί ανάλατο, μέσα στα τυροβόλια, αγίζει και γιαούρτι. Ο Οδυσσέας είχε μια παλιά σύνοψη και επειδή γνώριζε λίγο από ψαλτικά και ήξερε και 5 γράμματα, διάβαζε τις Κυριακάδες και όποτε ήταν γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φιλομετρούσε τη σύνοψη για να δει τι γράμματα ήταν να πει. Θα ήταν ώρα σπερινού. Εκείνη την ώρα ακούσανε κάτι τουφεκές. Καταλάβανε πως θα ήταν τίποτα κυνηγή. Το ένα παιδί που είχε πάγει να φέρει ξύλα με τον γάιδαρο είπε πως το πρωί είχε ακούσει τουφεκές κατά την από μέσα θάλασσα. Κατά την Αγιά Παρασκευή οι σκύλοι πιάσανε και γαυγίζανε όλοι μαζί και πεταχτήκαν όξο από τη μάντρα. Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από την σπηλιά 2 άνθρωποι με τουφέκια και φωνάζουνε τους τσομπάνιδες να μαζέψουνε τα σκυλιά που χυμίξανε απάνω τους. Ο Σκούρης άφησε τους ανθρώπους και άρπαξε ένα από τα ζαγάρια που είχαν οι κυνηγοί και το ξετίναξε να το πνίξει. Ο κυνηγός έριξε απάνω του και τα σκάγια τον πονέσανε και γύρισε πίσω μαζί με τα άλλα μαντρόσκυλα που πηγαίνανε πισόδρομα όσο κατεβαίνανε οι κυνηγοί. Τέλος πάντων, βγήκε ο Μπαρμπάκος με τους άλλους και πιάσανε τον Σκούρη και τον δέσανε, διώξανε και τα άλλα σκυλιά. «Ώρα καλή βρε παιδιά», φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας, ζωσμένος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά. Ο άλλος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, ο Δημητρός. «Πολλά τα έτη»,
αποκριθήκαν ο Μπαρμπάκος και η συντροφιά του. «Καλώς ορίσατε!» Τους πήγανε στη σπηλιά. «Μωρέ, τι είναι εδώ? Παλάτι! Παλάτι με βασιλοπούλες», είπε ο Μπαρμπαπαναγής δείχνοντας τις μιτζήθρες που αχνίζανε. Τους βάλανε να καθίσουνε. Τους κάνανε καφέ. Οι κυνηγοί είχανε κονιάκι. Χεραστήκανε. «Μπρε αδερφέ», έλεγε ο Μπαρμπαπαναγής, «ποιος να το έλεγε? Χρονιάρα μέρα πως θα κάνουμε Χριστούγεννα στο σπήλαιο που γεννήθη ο Χριστός. Χτες περάσαμε στην Άγια Παρασκευή να κυνηγήσουμε λίγο. Δικός μας είναι ο ηγούμενος. Κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι και σήμερα την αυγή βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πως φουρτούνιας ο καιρός, είπαμε πως δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε το μπουγάζι με τη σαπιόβαρκα του Μπαρμπαμανόλη του Βασιλέ, και επειδή ξέραμε απ' την άλλη φορά το μαντρί και με το κυνήγι πέσαμε σε τούτα τα σύνορα, είπαμε να αρθούμε στο αρχοντικό σας. Μωρέ, τι σκύλο έχετε? Αυτό είναι θηρίο, ασλάνι και καπλάνι. Μπρε, μπρε, μπρε. Το ζαγάρι το πετσόκοψε. Για κοίταξε τι χάλια το έκανε». Και γύρισε σε μια γωνιά της σπηλιάς που κλαμούριζε το σκυλί και έτρεμε σαν θεριασμένο. «Έλα εδώ, έλα εδώ, Φλόξ, Φλόξ». Μα η Φλόξ από την τρομάρα της τρύπωνε πιο βαθιά. Άμα έπιανε 2-3 κονιάκια, ο Μπαρμπαπαναγής άρχισε να μασά τα μουστάκια του και στο τέλος έπιασε να τραγουδά. «Καλήν εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ουρισμός σας, Χριστού την θείαν γέννησιν, να πω στο αρχοντικό σας». Ύστερα ο Οδυσσέας έψαλε το «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Εκείνη την ώρα ακούσανε πάλι τα σκυλιά να γαυγίζουνε. Στείλανε τα παιδιά να δούνε τι είναι. Ο αγέρας είχε μπουρινιάσει και έριχνε παγωμένο νερό. Κρύο τάντανο. Σε λίγο πάψανε τα σκυλιά και γυρίσανε πίσω τα παιδιά. Από πίσω τους μπήκανε στη σπηλιά 3 άντρες που φαινόντανε πως ήταν θαλασσινοί και 2 καλόγεροι, βρεμένοι όλοι και ξυλιασμένοι από το κρύο. Τους καλωσορίσανε, τους βάλανε και καθίσανε. Μόλις πήγε κοντά στη φωτιά ο πρώτος ο καπετάνιος, τον γνώρισε ο Μπαρμπάκος και έβγαλε μια χαρούμενη φωνή. Ήτανε ο καπετάν Κωνσταντής, ο Μπιλικτσής, που ταξίδευε στην πόλη. Είχε περάσει και άλλη φορά από τη Σκρόφα. Και είχαν δέσει φιλία με τον Μπαρμπάκο, που δεν ήξερε τι περιποίηση να τους κάνει. Οι άλλοι 2 ήταν γεμιτζίδες κι αυτοί, άνθρωποι του καϊκιού του. Ο ένας από τους καλόγερους, ένας σωματώδης με μαύρα γένια, ομορφάνθρωπος, ήταν ο Πάτερ Σίλβεστρος Κουκουτός, καλογερόπαπας. Ο άλλος ήταν λιγνός, με λίγες ανάργες τρίχες στο πηγούνι, σαν τον Άγιο Γιάννη τον Καλυβίτη. Τον λέγανε Αρσένιος Γουρί. Ο καπετάν Κωνσταντής ερχόταν από την πόλη και πήρε στο καΐκι τον Πάτερ Σίλβεστρο, που είχε πάγει στην πόλη από τ' Άγιον Όρος για Ελέη, και ήθελε να κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Ο Πάτερ Αρσένιος είχε ταξιδέψει μαζί του από τη μονή του Παντοκράτορο στο Όρος και ήταν από τη Θεσσαλία. Ταξιδέψανε καλά, μα σαν καβαντζάρανε τον Κάβο Μπαμπά, ο αγέρας μπουρίνιασε και όλη τη μέρα αρμενίζανε
με μουδαρισμένα πανιά και με τον Στάντζο, ώσπου φτάξανε κατά το βράδυ απόξω από το Ταλιάνι. Ο καιρός κύλιαξε και ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να μπει στο μπουγάζι να κάνουνε Χριστούγεννα στην πατρίδα. Αποφάσισε λοιπόν να ποδήσει και πήγε και φουντάρισε στα Πάνγκιο πίσω από ένα μικρό κάβο από κάτω από το Μαντρί. Και επειδή θυμήθηκε τον φίλο του τον Μπαρμπάκο, πήρε τους γέροντες και τους δυο άλλους νοματέους και τραβήξανε για το Αγίλι. Στο Τσερνίκι είχαν αφήσει τον Μπαρμπαπόστολο με τον Μούτσο. Σαν είδανε πως στη σπηλιά βρισκόταν και ο κύρ Παναγής με τον κύρ Δημητρό, γίνηκε μεγάλη χαρά και φασαρία. «Μωρέ να δεις», έλεγε ο κύρ Παναγής, «τώρα ψέλναμε το τροπάρι και απάνω που λέγαμε «εν αυτή γάρ ή τις άστρις λατρεύοντες υπό αστέρωσε διδάσκοντο», φτάξατε κι εσείς οι μάγοι με τα δώρα. Γιατί βλέπω μια νταμιτζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέπω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, πακλαβάδες, Σμύρναν, Χρυσόν και Λίβανον». Γελούσε δυνατά ο κύρ Παναγής, μισομεθυσμένος και ψευδίζοντας, και χάιδευε την κοιλιά του, γιατί ήτανε καλοφαγάς. Στο μεταξύ, ο πατέρ Αρσένιος ως γουρίς ζωντάνεψε ο καημένος και είπε σιγανά χαμογελώντας και τρίβοντας τα χέρια του, «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, που μας ελύτρωσες εκ του κλείδωνος», και έκανε το σταυρό του. Ο πατέρ Σίλβεστρος είπε να σηκωθούνε όρθιοι και είπε λίγες ευχές. Το Χριστός γεννάται, κι ύστερα με τη βροντερή φωνή του έψαλε. «Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέραν των άνω στρατευμάτων. Μυστήριον ξένων ορώ και παράδοξον, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο Θεός. Ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν». Ύστερα καθίσανε στο τραπέζι.
Τέτοιο τραπέζι ευλογημένο και χαρούμενο δεν έγινε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε και ψέλνανε και του πουλιού το γάλα είχε απάνω. Από τα ομοσκοβολημένα τα αρνιά, τα τυριά, τα μανούρια, τις μιτζίθρες, τις μπεκάτσες και τα άλλα πουλιά του κυνηγιού, ως τη λακέρδα και τα άλλα τα πολίτικα, που φέραν οι θαλασσινοί, καθώς και κρασί μπρούσικο. Όξο φυσομανούσε ο χιονιάς και βογκούσανε τα δέντρα και η θάλασσα από μακριά. Ανάμεσα στα βουίσματα ακουγόντανε και τα κουδούνια από τα ζωντανά που αναχαράζανε. Μέσα από τη σπηλιά έβγαινε η κόκκινη αντιφενγιά της φωτιάς μαζί με τις ψαλμωδίες και με τις χαρούμενες φωνές. Και ο κύρ Παναγής έκλεβε κάπου κάπου λίγον ύπνο, ρουχάλιζε λιγάκι και ύστερα ξυπνούσε και έψελνε μαζί με τη συνοδεία. Αληθινά, από τη γέννηση του Χριστού δεν έλειπε τίποτα. Όλα υπήρχανε. Το σπήλαιο, οι ποιμένες, οι μάγοι με τα δώρα και ο ίδιος ο Χριστός ήτανε παρών με τους δυο μαθητές του που ευλογούσανε την βρόσιν και την πόσιν. Παραμυθία Χριστουγέννων και μια ιστορία από εκείνες που όσοι πιστεύουν σε Θεό Τριαδικό ξέρουν πως είναι αληθινή και δεν ψάχνουν αποδείξεις για τους δύσπιστους να τους πείσουν για τα αθάνατα και τα αιώνια. Κατέβηκε ο κ. Αλέξανδρος και ο κ. Φώτης εν έτη δυσχυλιοστό και εικοστό να παρηγορήσουν όλους τους φτωχούς και ταπεινούς που μυρολογούνε τούτες τις μέρες που τους στερήσανε τη χαρά την απλή των χριστιανών, που τα πλούτια όλου του κόσμου και τα χρυσάφια όλης της γης δεν μπορούν να εξαγοράσουν. Και πήγαιναν σε κάθε σπίτι και ξεκινούσαν να λένε μια από τις θεοδόρητες ιστορίες για το Άγιο Δωδεκαμέρι των χριστιανών και παρηγόρησαν αμέτρητες ψυχές με εκείνα τα ξέχαστα λόγια τους, επειδή όλο και περισσότεροι τους γύρευαν και τους ήθελαν και τους καλούσαν μέσα στο σπιτικό τους, εκείνοι έστελναν στο πόδι τους βλογημένους ήρωές τους να διηγηθούν αυτοί και εκείνοι τα κατάφερναν το ίδιο καλά με τους γεννήτωρές τους και γέμισαν με παραμυθίες μια Ελλάδα ολόκληρη. Σαν σε όνειρο θαρούμε τους ακούσαμε κι εμείς, να μας προστάζουν να πάρουμε σκαρί αλωτινό με άρμπουρο αλίγιστο και να ανοιχτούμε ως τον Χριστό στο κάστρο με τον Παπαφραγκούλη και τον κύριο Αλεξανδρή στο πιδάλιο και στην επιστροφή να βρούμε αραξοβόλι κοντινό σε ευλοημένο μαντρί εκεί στα μέρη του Κυρφώτη τα λατρεμένα και στην πιο ταπεινή φάτνη τούτου του τόπου, στην καπνισμένη σπηλιά του Γιάννη του Μπαρμπάκου.
Με αυτούς τους ξεχασμένους περνάνε το φετινό δωδεκαμέρι ο κ. Αλέξανδρος και ο Κυρφώτης. Συντροφιά με αρχαίους ανθρώπους, παράξενους χριστιανούς. Κι όλο επαναλαμβάνουν συνέχεια σαν βγαίνουν από το κάθε σπιτικό μυστήριων ξένων. Και Κύριε, τα μυστήριά σου της νηπής αποκαλύπτεται. Θα συνεχίσουν να σεργιανάνε ο Κυρφώτης και ο κύριε Αλέξανδρος. Καλέστε τους κι εσείς, αδελφοί μου, στο δικό σας σπιτικό. Να σας πούν μια παραμυθία για τα φετινά Χριστούγεννα, για το φετινό Άγιο Δωδεκαήμερο. Να μην μείνει ο πόνος άπονος και απαράκλητος. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Συν Θεό θα είμαστε και με την παραμυθία της πρωτοχρονιάς μαζί στην επόμενη εκπομπή. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στα μέρη του ευλογημένου ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Καλά Χριστούγεννα. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.